Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα παρακολουθήσουμε ένα σύστημα άμεσης ειδοποίησης και επέμβασης σε περίπτωση που ανιχνευθεί πυρκαγιά σε κάποια δασική περιοχή. Υποθέτουμε ότι μπροστά μας βλέπουμε μια χώρα, την επικράτεια μιας χώρας. Όπως παρατηρούμε, αυτή η χώρα αποτελείται από έναν πυροσβεστικό σταθμό, ο οποίος περιλαμβάνει έναν ελεγκτή, τον κύριο εγκέφαλο του σταθμού και τρία πυροσβεστικά οχήματα. Επίσης, η χώρα μας αποτελείται από τρεις δασικές περιοχές. Σε κάθε δασική περιοχή έχουμε εγκαταστήσει ένα ρομπότ, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της καλής κατάστασης της περιοχής αυτής. Πρώτος δρόμος που συναντούν τα ρομπότ μας είναι αυτός. Άρα αυτή είναι η πρώτη δασική περιοχή. Δεύτερος δρόμος είναι αυτός, ο οποίος οδηγεί στην δεύτερη δασική περιοχή. Και τρίτος δρόμος είναι αυτός, που οδηγεί στην τρίτη δασική περιοχή. Τώρα, η λειτουργία του έργου μας είναι αρκετά απλή. Ο κεντρικός ελεγκτής εδώ του πυροσβεστικού σταθμού ρωτάει επιτροπής μία-μία τις δασικές περιοχές, τα ρομπότ τους δηλαδή, αν όλα πάνε καλά σε κάθε περιοχή. Θα ρωτήσει την πρώτη περιοχή, αν λάβει απάντηση θα θεωρήσει ότι όλα πάνε καλά και έπειτα θα ρωτήσει τη δεύτερη. Και γίνεται το ίδιο, αν λάβει απάντηση θα θεωρήσει ότι όλα πάνε καλά, έπειτα θα ρωτήσει την τρίτη δασική περιοχή. Και αυτό επαναλαμβάνεται αυτός ο κύκλος. Τώρα, όταν δεν λάβει απάντηση από κάποιο ρομπότ κάποιες δασικής περιοχής, θεωρεί ότι εκεί πέρα κάτι δεν πάει καλά, γι' αυτό και το ρομπότ δεν έστειλε απάντηση, γιατί έπαψε να λειτουργεί, οπότε ενεργοποιεί το συναγερμό στέλνοντας σε εκείνη τη δασική περιοχή ένα πυροσβεστικό όχημα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται άμεσα επέμβαση σε περίπτωση που ανιχνευθεί πυρκαγιά σε κάποια δασική περιοχή.